πεδίο το οικονομικό. Ας δούμε όμως το πεδίο το πολιτισμικό. Κοιτάξτε, λαοί και έθνη και χώρες που ειδικά στο πεδίο του πολιτισμού παγκοσμιοποίησαν τον κόσμο. Εμείς οι Έλληνες παγκοσμιοποίησαμε τον κόσμο πολλές φορές. Δεν μπορούν να φοβούνται την παγκοσμιοποίηση. Υπήρξε ο φόβος στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί δεν ξέραμε τι είναι Ελλάδα, για να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Και εμείς παγκοσμιοποίησαμε τον κόσμο όχι με τα F-16, ούτε με τις άριζες του Μέγα Αλεξάνδρου. Με τη φιλοσοφία και με την έννοια του ωραίου, της αισθητικής. Αυτό είναι η ελληνική παγκοσμιοποίηση. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε τι κάνει αυτό, εκτός από ορισμένα χαρακτηριστικά που είπα και ακούσατε και πριν, πώς κινείται αυτό το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ανεβάζει τις ανθρώπινες, κοινωνικές, εργασιακές, πολιτισμικές θεμερές ή τις κατεβάζει. Κατεβάζει τις παγκόσμιες θεμερές. Τις ανθρώπινες, τις περιβαλλοντολογικές. Εκεί είναι και όλη αυτή η συζήτηση για φωτοβολταϊκά που μπορούν, αν δεν υπάρχει μια μοροταξία, να καταστρέψουν, ή αυτή η συζήτηση που γίνεται επίσης για τα χρυσορυχεία σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, ή όλη αυτή την υποβάθμιση μπορείτε να την δείτε στον τρίτο κόσμο, ή η ιδέα των ειδικών οικονομικών ζωνών. Στη Γουατεμάλα τα λέγανε μακίλας, όπου έχει ένα είδος δουλείας. Δεν μπορεί να είναι η πρόταση της Ελλάδας αυτή και ο δρόμος της Ελλάδας για μια συμμετοχή στο παγκόσμιο σύστημα. Αυτές όμως είναι τα είναι ορισμένα παραδείγματα, αυτό που λέω, η πτώση των σταθερών, των εργασιακών, των αμοιβών και όλα αυτά, τα οποία δείχνουν το πώς κινείται αυτό το ιεραρχημένο κεντρικά φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Πού κρίνονται τώρα οι εθνικές κοινωνίες, οι εθνικές οικονομίες? Κρίνονται πάντοτε, αλλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο κρίσιμα. Αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, όπως και η ΚΟΣ, αναπτύσσουν οικονομικά συστήματα στα οποία η συσσόρευση προς εξωγενή, ας το πούμε έτσι, ή εσωγενή. Δηλαδή η συσσόρευση προς τα έξω κυριαρχεί τη συσσόρευση προς τα μέσα. Το παράδειγμα της χώρας μας και το παράδειγμα της ΚΟ, για να τα προσγειώνουμε και λίγο, είναι ότι η συσσόρευση προς τα έξω κυριαρχεί τη συσσόρευση προς τα μέσα. Εδώ σας μένουν κάποια λίγα πράγματα, να το πούμε έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί, ας πούμε, ο κύριος μοχλός ή το πεδίο της οικονομίας σας που είναι ο τουρισμός, είναι μια απικιακή μορφή τουρισμού, μια μορφή απικιακού τουρισμού, all inclusive, έτσι, και το ξέρετε καλά. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ πολύ σε αυτό, γιατί όπως έλεγα και το πρωί στη συνάντηση αυτή που κάναμε, και επειδή για να είμαστε ειλικρινείς και πάντοτε κατά τη γνώμη μου πρέπει να λέμε την αλήθεια, έτσι είμαστε φυσιολογικοί σαν άνθρωποι, και γι' αυτό σας το λέω, στην Ελλάδα που υποτίθεται η μεγαλύτερη βιομηχανία μας είναι η τουριστική βιομηχανία, δεν υπάρχει μια σοβαρή πρόταση για την τουριστική μας πολιτική. Και έτσι πρότεινα στον δήμαρχό σας, τον κύριο Καϊσερλή, αλλά και την ομάδα αυτών των νέων ανθρώπων, να γίνει μια συζήτηση, και εγώ θα ήθελα να σας προτείνω, το έχω στο μυαλό μου εδώ και καιρό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μια συζήτηση για την τουριστική πολιτική, η κόστης ποιότητας και ο τουρισμός, η μετάβαση του τουρισμού της ΚΟΣ σε ένα στάδιο ποιότητας. Οπότε δεν θα μείνω σήμερα σε αυτό.
Πού άλλο κρίθηκε και κρίνεται η τοπική ανάπτυξη, αλλά και η εθνική ανάπτυξη. Σχηματικά, έτσι σας εισαγάγω σε μία σκέψη για αυτά τα ζητήματα. Μια τοπική οικονομία κρίνεται στο κατά πόσο έχει διατηρήσει ή αν δεν τα έχει διατηρήσει, κατά πόσο μπορεί να τα αναζωογονήσει τα παραδοσιακά παραγωγικά της συστήματα. Αυτό μπορεί να μην σας είναι κατανοητό, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Η γούνα της Καστοριάς είναι ένα παραδοσιακό παραγωγικό σύστημα. Για σας εδώ, ναι, από ό,τι ξέρετε πολύ καλά, υπήρχε ένα πολύ προχωρημένο γεωργικό, κτηνοτροφικό, παραδοσιακό παραγωγικό σύστημα που παρήγαγε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και για τις ανθρώπινες ανάγκες σας, αλλά και για την τοπική οικονομία, νομίζω ότι είχατε και εξαγωγές. Το ζήτημα λοιπόν ήταν, επειδή στην Ελλάδα αυτά όλα τα παραδοσιακά παραγωγικά συστήματα καταστράφηκαν. Πολλά παραδείγματα μπορεί να πει κανείς. Ένα που το ακούτε πάρα πολύ συχνά είναι η φαντουργία και ο τομέας του ρούχου στην Βέρεια Νάμουσα, παραδείγματος χάρη. Η γούνα, όπως σας είπα πριν, ο τομέας του ενδύματος της Θεσσαλονίκης. Αλλά ειδικότερα ο τομέας ο αγροτικός, που ήταν ένα πολύ ισχυρό παραγωγικό σύστημα, έζησε, οδηγήθηκε σε καταστάσεις πολύ μεγάλης συρρήγνωσης. Πώς μπορούν αυτά τα συστήματα, τα παραδοσιακά, όπως του δέρματος παραδείγματος, να αναζωογονηθούν, πού μπορεί να στηριχθούν? Σε μια κληρονομημένη γνώση, μια γνώση δηλαδή που έχουν από αιώνες, από δεκαετίες, αλλά επίσης και από μια κωδικοποιημένη γνώση, η οποία έπρεπε να έρχεται από πού? Έπρεπε να έρχεται από το Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα των παραγωγικών συστημάτων για να αναδιαρθρωθούν. Σας έλεγα πριν, ας πούμε, για τον τομέα του δέρματος και πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό. Υπάρχουν μια σειρά από πολύ καλά επεξεργασμένες τσάντες, είτε για τις γυναίκες είτε για τους άνδρες, που ξεκίνησαν από μια πολύ παραδοσιακή επιχείρηση της Φλωρεντίας. Αυτή όμως η παραδοσιακή επιχείρηση της Φλωρεντίας, επειδή συνδύασε και την κληρονομημένη γνώση και την κωδικοποιημένη γνώση που ήρθε από τα πανεπιστήμια και από τις σχολές design κτλ. Κρατήστε όμως το εξής. Στην Φλωρεντία του 1300 δεν το ονόμαζαν design, το ονόμαζαν σχήματα, γιατί ήρθαν στο Βυζάνιο και τα είδαν, γιατί η αφετηρία, η μητέρα της ευρωπαϊκής μόδας και της γαλλικής μόδας είναι το Βυζάνιο. Έτσι λοιπόν αυτοί αναζωογόνησαν αυτά τα συστήματά τους, προσέξτε τώρα, τα παραδοσιακά, όχι όμως σαν folklore, αλλά σαν σύγχρονα. Για να μην μιλήσουμε, εδώ είναι η σύζυγος του κυρίου Κοντογιώργη που λέγαμε για τα ψηφιδωτά, ή επειδή είστε και εσείς εδώ, σκεφτείτε το αυτό στην αγιογραφία, τι μπορεί αυτό να γεννήσει. Γιατί εγώ έχω μια ιδιαίτερη έτσι, σχέση με τις εικόνες. Η γνώμη μου είναι, τώρα είναι και ο Μάιος που είναι ο μήνας της γενοκτονίας των Ποντίων. Εμείς οι Έλληνες δεν κάναμε γενοκτονίες γιατί είχαμε εικόνες. Αυτό όμως μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα.
Θα προχωρήσω όμως. Αυτό σημαίνει τοπική ανάπτυξη. Ποια είναι η παραγωγική σου μνήμη. Έχω ένα κεφάλαιο γι' αυτό στο ένα από αυτά τα βιβλία και βέβαια μετά η ικανότητά σου να δημιουργείς καινοτομίες. Τις νέες τεχνολογίες, τεχνολογικά πάρκα. Εγώ έκανα, όσοι ξέρετε, στη διαδρομή μου μεγάλες προσπάθειες για αυτά, ειδικά στην απόπειρα εκεί να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη με ένα νέο πόλο τεχνολογίας που δυστυχώς πολεμήθηκαν με τους τρόπους που πολεμήθηκαν. Αυτές είναι οι αφετηρίες μιας σοβαρής συζήτησης για την τοπική ανάπτυξη που αφορούν πάρα πολύ την ΚΟ. Η ΚΟ θα πρέπει να ανατρέψει στο παραδοσιακό, παραγωγικό, γεωργικό και πτηνοτροφικό της σύστημα και να το επαναφέρει ως σύγχρονο για να μπει σε έναν δρόμο αναπτυξιακό. Και έχετε έναν τεράστιο πλούτο, εγώ το είδα αυτό όταν πρώτο μπήκα εδώ μαζί σας σε μια συνομιλία. Ας προχωρήσω όμως έτσι λίγο σύντομα. Τι άλλο σημαίνει ενδογενής τοπική ανάπτυξη. Ποιοι είναι οι πόροι της ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης. Είναι το φυσικό, το ιστορικό, το αρχιτεκτονικό περιβάλλον. Τόσο στην Ήπεθρο όσο και στην πόλη. Τι έγινε μέχρι σήμερα. Υπήρξε μια πολιτική τοποφαγίας, καταστροφής του τόπου. Επομένως, καταστροφής των πόρων. Το μεγάλο παράδειγμα είναι η Αττική. Μπορούμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά αυτό είναι ορατό και εδώ. Είναι ορατό και στην ΚΟ. Και στην Ήπεθρο, αλλά και στις αλλά και νομίζω στον αστικό χώρο. Έτσι κανείς πρέπει να δει τις πολιτικές, πώς θα προσεγγίσει τις πολιτικές για την πόλη σας και τις πολιτικές για την Ήπεθρο. Γιατί αν προχωρήσετε σε αυτόν τον δρόμο όσον αφορά την πόλη, τότε όλη η πόλη σε λίγο καιρό θα είναι μήκος. Οι πόλεις δεν θα είναι πόλεις, θα είναι μη πόλεις. Ή θα είναι αντίπόλεις. Γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της παγκοσμιοποίησης από τα πάνω είναι ότι καταστρέφει τους αστικούς χώρους και οδηγεί σε αυτό το φαινόμενο της μη πόλεις. Η Ισταμπούλη και η Αθήνα είναι μη πόλεις, δεν είναι πόλεις. Γι' αυτά είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια και δεν θέλω πολύ να επεκταθώ. Πρέπει να πω όμως, έτσι με αυτόν τον τρόπο, αγαπητέ Δήμαρχε, νομίζω ότι και τις άλλες φορές που ήμουν εδώ σας το είχα πει, φτιάξτε και κάποια νεοκλασικά στην ΚΟ, ώστε η ΚΟ να είναι μια ελληνική πόλη. Όπως ήταν κάποτε. Η ΚΟΣ πρέπει να ανακτήσει την ελληνική αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Είδα μια φωτογραφία σήμερα στο Δημαρχείο πριν το σεισμό και πριν τους Ιταλούς που είχε εκεί στην πλατεία του Γιαλού κάποια νεοκλασικά. Δεν ήταν πολλά γιατί ο Οθωμανισμός σήμαινε οπισθοδρόμηση αρχιτεκτονική. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά με τους Ιταλούς είχατε, αλλά όμως στην παγκοσμιοποίηση θα σταθούν, και να κλείσω σε σχέση με αυτό το κεφάλαιο, θα σταθούν μόνο οι πόλεις και οι τόποι που θα ανακτήσουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά και την ταυτότητά τους. Στην παγκοσμιοποίηση θα σταθούν μόνο τόποι και πόλεις και περιφέρειες, οι οποίες θα είναι όμορφες, θα ανακτήσουν δηλαδή τη φιλοκαλία, και θα είναι και λειτουργικές. Οι άλλες θα μείνουν στο περιθώριο της παγκοσμιοποίησης, οι χωματερές παγκοσμιοποίησης. Μιλούσα μια μέρα στην Αθήνα, γιατί όλοι οι δεξιοί και οι αριστεροί ακολούθησαν αυτόν τον δρόμο. Έκαναν αυτή την ιερή πόλη μια βαλκανική και ασιατική στέπα. Και δεν είδα κανέναν από αυτούς όλους
να παίρνει τις ευθύνες μου. Και κοιτάξτε, στην πολιτική παίρνω τις ευθύνες μου, σημαίνει πάω στο σπίτι μου. Εκτός τότε στην Ελλάδα, μετά τις ζήμες, έπρεπε, αν είχαμε ένα αντιπιέτρο, να τους πάει αλλού. Αυτή είναι η αλήθεια. Στον τομέα της υπαίθρου,